Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ορίστηκε συνεδρία αρμόδια επιτροπή τη τουρκική βουλή για την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, Μανώλη. Και αυτό έχει σημασία. Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει συζήτηση στη στο, στην επιτροπή τη βουλή και αν εγκριθεί θα οδηγηθεί στην ολομέλεια. Δείχνει ότι ο Ερντογάν έχει δώσει το πράσινο φω για να προχωρήσει κάπω η, 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 η κατάσταση τη Σουηδία για να δει θα κάνει και ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν έχει ζητήσει ο Αμερικανό Πρόεδρο κάποια βήματα από την Τουρκία για να μπορέσει να στείλει το, το, την έγκριση των πόλη της πόλης των στο Κογκρέσο. Είναι ένα πράγμα που προσπαθούν και οι δύο να περπατήσουν παράλληλα μια διαδικασία που ενδεχομένως να ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί, στις αρχές Ιανουαρίου. Την ώρα που η Τουρκία στέλνει ένα μήνυμα προχωρώντας σε μαζικές συλλήψεις ατόμων που όπως λένε οι αρχές συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος. Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είπαμε την προηγούμενη είδηση. Ενδεχομένω να έχει και σχέση με αυτό που λέμε. Διότι σε 32 πόλει ταυτόχρονε επιχειρήσει αστυνομία με 304 συλλήψει υπόπτων με, ω μέλη του, του Ισλαμικού κράτου δείχνει κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν εδώ και πάρα πολλού μήνε και ενδεχομένω και χρόνια στην Τουρκία. Αλλά οι συλλήψει γίνονται τώρα και είναι ένα μήνυμα μάλλον προ τη Δύση και προ τη Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.